Γεια σας, γεια χαρά φίλοι και φίλες του Game Over GR. Παρασκευή 12 Μαρτίου, παρακολουθείτε Vidcast από την ομάδα του site. Στα μικρόφωνα και στις κάμερες σήμερα, Νικόλας Μαρκόγλου. Γεια χαρά. Και Σάββας Καζατζίδης. Γεια χαρά. Cambridge και Τσοτήλη Κοζάνης αντιστοίχως και Γιώργος Καλήφας από Μαγευτικό Εγάλο. Εδώ λέγαμε με τα παιδιά προηγουμένως πώς θα βγάλουμε Vidcast σήμερα, πώς θα καταφέρουμε να βγάλουμε, γιατί τίποτα δεν υπάρχει από επικαιρότητα, κυκλοφορίες και τέλος πάντων πολύ άσχημη κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα στη βιομηχανία του gaming. Αλλά εντάξει, έχουμε κάποια θέματα και να συζητήσουμε, ελάχιστα, αλλά και κάτι θα βρούμε προς το τέλος σίγουρα. Λοιπόν, Νικόλα, Σάβα, να ξεκινήσω με το τι είχαμε αυτή την εβδομάδα για όσους, ναι, γιατί κάνουμε και ένα άνοιγμα τώρα σε ένα πιο μαζικό κοινό, τρομάρα μου. Να πούμε ότι στο Vidcast κάθε Παρασκευή από το Game Over GR, τα πρόσωπα που βλέπετε εδώ, θα κάνουμε μια ανασκόπηση στην ύλη της εβδομάδας, όπως κάνουμε χρόνια και ξαναξεκινάμε, ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα. Τι reviews βγάλαμε, τα άρθρα μας, τις νέες κυκλοφορίες παιχνιδιών που μπορείτε να βρείτε στα καταστήματα κάθε Παρασκευή, ψηφιακά και retail καταστήματα, retail όχι τώρα, courier άμα θέλετε μόνο, και ένα μικρό σύντομο σχολιασμό της επικαιρότητας. Λοιπόν, reviews εβδομάδας, καταπληκτικά πράγματα. Είχαμε πρώτα το Cathedral, έγραψε ο Μιχάλης Χασάπης στο review για την έκδοση για το Switch, ένα Metroidvania από indie ομάδα, μικρή κυκλοφορία. Έχουμε τον Νικόλα εδώ. Ξέρεις τίποτα από αυτό? Δεν το ξέρω. Πόσο ξέφυγες από αυτό? Λοιπόν, καλό λέω ότι ο Μιχάλης ότι είναι. Του αρέσουν του Μιχάλη αυτά. Του αρέσει και το Switch. Τα συνδύασε εκεί. Τα έβγαλε ωραία ο Μιχάλης. Ενδιαφέρον είναι. Με 8-bit αισθητική από ό,τι λέει, από ό,τι έχει γράψει ο Μιχάλης. Φθηνό για αγορά από το Nintendo eShop. Αυτά. Metroidvania που παίρνει λίγο και από το Shovel Knight. Σε καμία περίπτωση όχι τόσο καλό, έτσι. Αλλά τέλος πάντων έχει προσπαθεί να ακολουθήσει αυτά τα χνάρια από τη Γιάννη Μιχάλης. Μετά, το επόμενο review της εβδομάδας ήταν το Werewolf Heart of the Forest. Είναι το δεύτερο Werewolf, Werewolf The Apocalypse Heart of the Forest, πιο σωστά είναι ο πλήρης τίτλος. Είναι το δεύτερο παιχνίδι αυτής της θεματικής, να το πω έτσι, θεματολογίας που βασίζεται στο World of Darkness, στο Pen and Paper, επάνω στο οποίο βασίζεται και το Vampire The Masquerade Bloodlines, ουσιαστικά, έτσι για να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Το προηγούμενο ήταν πολύ κακό, είναι εκεί το θυμάστε παιδιά, έτσι, το action, ναι, ναι, RPG, το βάλαμε, να το είδαμε κιόλας, πόσο. Α, το βάλατε και το είδατε κιόλας. Τα χάλια, για πες, να θυμηθούμε λίγο αυτό πρώτα. Τα είπε ο Χρήστος, δεν το έγραψε το review. Τα είπε ο Χρήστος, χάλια ήταν αυτό, ναι. Χάλια. Ναι, αυτό τώρα για το οποίο μιλάμε όμως αυτή την εβδομάδα, το Heart of the Forest δεν έχει καμία σχέση και σαν ποιότητα αλλά και σαν παιχνίδι. Είναι visual novel βασικά, δεν είναι ακριβώς παιχνίδι. Visual novel σημαίνει ότι είναι ουσιαστικά ένα βιβλίο που είναι interactive. Ουσιαστικά βγαίνουν σκίτσα, βγαίνουν επιλογές, έχει και ένα adventure στοιχείο και ας πούμε, δεν είναι ακριβώς RPG στοιχείο, αλλά έχει όμως δυνατότητα επιλογών. Και αυτό είναι που ουσιαστικά σώζει και την παρτίδα από ό,τι λέει ο Αλέξανδρος Μιχαλητσιάνος που έγραψε το κείμενο. Γιατί είναι πολύ μικρό σε διάρκεια, περίπου 2 ώρες, αλλά κάνοντας διαφορετικές επιλογές σε κάθε playthrough οδηγεί σε ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Αρκετά καλό λέει ο Αλέξανδρος ότι είναι, ωραίο artwork, πιστό στο pen and paper. Καλή προσπάθεια, είναι παλιότερη κυκλοφορία σε PC, νομίζω τέλη του 20 είχε βγει σε PC, αλλά τώρα βγήκε σε Xbox και PS4. Και τέλος είχαμε το Push, ένα πολύ παράξενο γατούλες, έκανε και ωραίο, ωραίο λογοπαίγνιο ο Δημήτρης Αγγίλου που έγραψε το review στο intro, Soft Kitty, Warm Kitty από το τραγουδάκι που λέγεται στο Sheldon η Penny. Ένα παλαβό πράγμα είναι αυτό, ένα... Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλήθεια, ο Οδυσσέας έκανε ένα stream την προηγούμενη εβδομάδα με παιχνίδια του Game Pass που είχε και αυτό μέσα. Τα μικρούλια. Ναι, τα μικρά του Game Pass. Κάτι σαν WarioWare. Σαν WarioWare είναι, αλλά με πολύ LSD μέσα, έτσι, με πολύ... Κάτι τέτοιο. Πολύ LSD, ναι. Ναι.
Αν έχετε Gold, αν έχετε συγγνώμη Game Pass, ρίξτε το μια ματιά, μπορεί να βρείτε κάτι, του άρεσε του Δημήτρη και του Οδυσσέα του άρεσε, από ό,τι θυμάμαι. Έτσι, mini puzzles είναι, παλαβά, με πολύ, πολύ ψυχεδέλεια. Και αυτά ήταν τα reviews της εβδομάδας. Σε ό,τι έχει να κάνει. Ναι, καταπληκτικά πράγματα, αξέχαστα. Ναι, αξέχαστα. Παιδιά, παλεύουμε για να βγάζουμε content, τα βλέπετε όσοι παρακολουθείτε συχνά. Γι' αυτό και αυτή την εβδομάδα είχαμε και δύο εντελώς διαφορετικά άρθρα που θα πέρναγα αμέσως τώρα σε αυτά, που από ό,τι είδαμε και σας άρεσαν κιόλας. Το ένα ήταν του Αλέξανδρου για 10 συν 1 πράγματα που θα θέλαμε από ένα ενδεχόμενο Switch Pro, μια αναβάθμιση του Switch, του Nintendo Switch, στα οποία όλα Diana έπεσε και εγώ αυτά θα έλεγα, αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο και δούμε δηλαδή μέχρι τα τέλη του χρόνου μια αναβαθμισμένη έκδοση του Switch. Και το δεύτερο μεγάλο άρθρο της εβδομάδας ήταν το αποτελέσματα της ψηφοφορίας που κάναμε στο Discord. Εμείς εδώ οι 3 και άλλοι 12, 15 άτομα ψήφισαν. Είμαστε 16-17 ζωή να έχουμε, 15 μέλη ψήφισαν και βγάλαμε τα 10 καλύτερα exclusive του PS4. Και ο Σάββας έγραψε, κάτι έγραψε και δεν κατάλαβε ο άλλος και νευρίασε το Σάββα, τον νευρίασε. Ναι. Έτσι. Κορόιδεψα εγώ. Που δεν βγάλαμε τον Bloodborne και έγραψα sad. Ναι. Γιατί στο discuss μπορεί να βάλεις αντίδραση, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Ναι. Ο άλλος το πήρε προσωπικά, δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Δυσκολοχώνευτο. Ναι, ας είναι. Σε αυτό το άρθρο... Το ενδιαφέρον δεν χρειάζεται να πούμε για τα παιχνίδια. Το ενδιαφέρον είναι ότι το PS4 είχε πάρα πολλά σχετικά. Και με δεδομένο ότι τα χρόνια έχουν περάσει και δεν είναι εποχές PlayStation 2 και PlayStation 1 για να έχει αναρρύθμιτα αποκλειστικά, είχε αρκετά αποκλειστικά ώστε να μπούμε στη διαδικασία να λέμε «Απ, ήταν και αυτό, ήταν και εκείνο, πω πω αυτό δεν το έπαιξα, αυτό δεν ασχολήθηκα, αυτό είναι σε άλλη κατηγορία κτλ». Ποιο θα μείνει απ' έξω, ποιο θα μείνει. Ξεκίνησε πολύ δυνατά με τα 2 έως 3 τελευταία χρόνια του PlayStation 3, μπήκε πολύ δυνατά με αποκλειστικά στο PlayStation 4. Τους κρατάω μία κακία ότι κάποιες αποκλειστικές σειρές, βέβαια δεν ήταν πάντα στο χέρι τους, γιατί ας πούμε το Resistance που είχε βελτιωθεί πάρα πολύ ήταν της Insomniac, και Insomniac στην αρχή του PlayStation 4 δεν ήταν ακριβώς στο καθεστώς που ήταν κάποτε με την Sony. Οπότε φανταστείτε δηλαδή σε αυτή τη σειρά να υπήρχε και να πούμε ένα δυνατό kill zone. Είχαμε το Horizon. Να υπήρχε ένα δυνατό Resistance σαν δεύτερο FPS. Ναι. Μια συνέχεια, όχι νοηματική συνέχεια και ιστορίας, lore. Μια συνέχεια εννοώ ένα τέταρτο Resistance. Πάρα πολλά παιχνίδια και κάποια τα οποία είχαν μείνει αρχικά αποκλειστικά για αρκετό χρονικό διάστημα, δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, ακόμα και αν έπαιξα τον Neo στο PC, το Neo το πρώτο ήταν ένα παιχνίδι του PlayStation 4 και περίπου ένα χρόνο. Ναι. Περίπου ένα χρόνο ή κάνω λάθος. Ακριβώς ένα χρόνο. Ακριβώς ένα χρόνο. Για ένα χρόνο ήταν ένα παιχνίδι αποκλειστικό το Neo. Ναι, εδώ αυτό θα πρέπει να το αναθεωρήσουμε γιατί το γράψανε και μερικά παιδιά κιόλας. Όταν πια μιλάμε για exclusives για κονσόλες, επειδή και η Sony από ό,τι φαίνεται εκεί το πάει σιγά σιγά, τώρα το πάει λίγο περιορισμένα, αλλά εκεί το πάει, μιλάμε για exclusives που είναι στην κονσόλα exclusive, γιατί είδατε της Microsoft θα βγουν όλα στο PC και η Sony έχει βγάλει ήδη δύο, Death Stranding 3 βασικά, όχι δεν είναι δύο δικά της, το Death Stranding και το Horizon Zero Dawn και κάποια της Quantum Dream, της Quantic Dream, Beyond. Ναι, το Detroit, το Beyond και το Heavy Rain βγήκαν και αυτά γιατί έχει αποκοπεί η Quantic Dream ουσιαστικά γι' αυτό. Κάνει δηλαδή δικό της publishing. Οπότε... Και το Death Stranding ήταν και εκεί ιδιαίτερη συμφωνία. Ναι, δηλαδή ναι, το IP δεν πρέπει να ανοίξει στη Sony. Ούτε η Kojima Productions να ανοίξει στη Sony. Δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα ανοίξει. Άλλη εταιρεία το κάνει publish στους υπολογιστές. Δηλαδή. Η 505 το έχει κάνει αυτό. Ναι. Οπότε ναι, θα πρέπει να μιλάμε πλέον για console exclusives, αν και εφόσον και η Sony κάνει πράξη αυτό που έχει πει και ότι αυτά τα δύο παιχνίδια που έχει τώρα για PC, ας πούμε τα δύο δικά της τελείως,
γίνουν 3, γίνουν 5, γίνουν 8 στο μέλλον και βγαίνουν και σε PC, έστω και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Γιατί είδα που γράψατε πολύ, α, αυτό κυκλοφορεί και σε PC, δεν είναι exclusive. Δεν το πήγαμε έτσι. Το πήγαμε ότι είναι console exclusive. Και κάπως έτσι, επειδή το ρωτήσατε και αυτό, θα γίνει κάτι αντίστοιχο σε μερικές εβδομάδες για το Xbox One, έτσι. Οπότε θα... Είναι δεδομένο ότι ήταν και στο PC. Okay. Ναι. Ιδίως για τα χρόνια του Xbox One, που είχε πλέον μπει, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, είχε μπει πλέον στη ροή αυτή η πολιτική της Microsoft, ότι βγαίνει και στο PC. Βγαίνει και σε PC. Νομίζω το τελευταίο exclusive που δεν βγήκε ήταν το Halo 5. Δεν έχουν βγάλει αυτό ακόμα. Το 5 δεν βγήκε ποτέ σε PC. Ναι, είναι το Halo 5, γιατί όλα τα άλλα και Forza και Crackdown και όλα αυτά βγήκαν. Όλα βγήκαν κανονικά. Το Halo 5 ήταν το τελευταίο το οποίο δεν βγήκε. Ναι. Τώρα σε ό,τι αφορά αυτό, παιδιά, την Τρίτη, όχι τη Δευτέρα που μας έρχεται, που είναι καθαρά Δευτέρα και δεν θα κάνουμε εκπομπή, θα κάνουμε την Τρίτη, όμως θα μεταφέρουμε όλα την ύλη της Δευτέρας για την Τρίτη. Θα γίνει το τρίτο μέρος του αφιερώματος Horror Movies, για να το κλείσουμε ή θα προσπαθήσουμε να το κλείσουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά... Ναι, τέλος πάντων, okay. Έτσι κι αλλιώς, ναι, τα έχουμε πει, παιδιά, δεν υπάρχει καθόλου επικαιρότητα και πράγματα να συζητήσουμε για gaming, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να και να καλύψουμε κενό, αλλά και να κάνουμε κάτι που μας αρέσει σε διαφορετικό πλαίσιο. Αλλά στην εκπομπή αυτή θα γίνει η κλήρωση που θα δώσουμε δύο παιχνίδια δώρο σε όσους από εσάς κάνετε σχόλιο στο άρθρο για τα top 10 του PS4. Δύο παιχνίδια, θα γίνει κλήρωση εκείνη, live δηλαδή, θα δώσουμε τα δύο παιχνίδια σε έναν. Και επίσης θα αφιερώσουμε και 5-10 λεπτάκια σε εκείνη την εκπομπή για να σας πούμε γιατί το ρωτήσατε κάποιοι. Και τις πιο κάτω κατατάξεις, που ήταν δηλαδή, ξέρω εγώ, τον Gran Turismo, που έκατσε, τέλος πάντων, πολλά ακόμα που έχουν καλά καθίσει. Καλά, η κατάταξη, βρε παιδιά, τώρα σε 15 άτομα παίζει, γιατί ναι, εγώ δεν έβαλα στη λίστα αυτά που δεν έπαιξα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν ήταν καμία κακή εναντίον του Last of Us ή εναντίον του δεν ξέρω ποιου άλλου. Είναι, το έβαλα το ό,τι έπαιξα. Ναι. Ναι. Όχι, θέλω να πω γενικά το γενικό αποτέλεσμα. Όποιος δεν το έβαζε. Δηλαδή, κάποια δεν παίχτηκαν. Το φοβερό ήταν σε αυτή την... Γιατί τα έβαλα σε ένα Excel εδώ που καθόμαστε με τη γυναίκα μου και τα φτιάχναμε προσεκτικά ένα προς ένα και βάλαμε λίστες και βαθμολογίες για να βγει ο μέσος όρος κτλ. Είναι ότι τα τρία πρώτα που είδατε, δηλαδή Last of Us 2, Bloodborne και God of War, ήταν μόνα τους πάνω, με διαφορά 5 βαθμών το πρώτο, το δεύτερο από το πρώτο και 8, 9, 10 βαθμών το τρίτο από το δεύτερο. Καλά, εννοείται, αν το ξέρα δεν θα βάζα καθόλου το Last of Us, έτσι. Ναι. Εγώ στο έγραψα όταν μου τα στείλες, δεν σου είπα τίποτα, σου έγραψα ότι άλλαξε τα αποτελέσματα, ναι. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή από τα τρία πρώτα αυτά και κάτω, υπάρχει τεράστια διαφορά στη βαθμολόγηση. Τεράστια διαφορά. Δηλαδή πάρα πολλοί ψήφισαν αυτά τα τρία πολύ ψηλά από την ομάδα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε τη Δευτέρα αυτά, αλλά πολύ γρήγορα, γιατί τη Δευτέρα άλλο θα είναι το θέμα μας. Την Τρίτη, είναι σωστά. Την Τρίτη. Πάντως αυτό μπορούμε να το κρατήσουμε λίγο, γιατί θα παίξει, γιατί δεν κυκλοφόρησαν ακόμα. Η πολιτική της Sony να περάσει παιχνίδια στο PC έχει ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε. Γιατί υπάρχουν και οι απόψεις που λένε ότι χάνει την αξία της κονσόλα έτσι. Ο κόσμος δηλαδή που δεν του αρέσει αυτή η πολιτική. Ναι. Ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα να τα αντιπαρέλθω αυτά και να πω ίσα-ίσα. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε. Ναι. Αξία η κονσόλα. Λοιπόν, να πούμε λίγο τις νέες κυκλοφορίες που είναι απειροελάχιστες. Εντάξει, τίποτα, παιδιά, τίποτα. Κάποια indies και αυτά που έχω σημειώσει εδώ και ξεχωρίζουν έτσι, ίσα-ίσα λίγο δηλαδή να τα σχολιάσουμε. Είναι ότι κυκλοφορεί στις 12 του μήνα Παρασκευή το δωρεάν upgrade πιο σωστά για το Crash Bandicoot 4 που αναβαθμίζει τις εκδόσεις PS4 και One σε PS5 και Series XS. Εγώ δεν το είχα τελειώσει, οπότε μια καλή ευκαιρία είναι αυτή και όσοι δεν το έχετε κάνει δηλαδή να το δούμε πως θα τρέχει. Βέβαια, καρτούν παιχνίδι είναι, πολύ καλά έτρεχε έτσι κι αλλιώς, στα 60 frames έτρεχε έτσι κι αλλιώς και στο One και στο PS4, αλλά τέλος πάντων δωρεάν αναβάθμιση είναι, γίνεται διαθέσιμη τώρα. Apex Legends, το Behemoth της EA και της Respawn,
το Battle Royale βγαίνει στο Switch αυτή την εβδομάδα. Και τέλος έχουμε το Master Energy Supercross 4 που βγαίνει σε PS4, PS5, Xbox Series X, S, One και PC. Θα το δώσουμε στον κύριο Τσακίρογλου, θα μας πει αν έρθει κωδικός. Και κάποια indies τα οποία θα τα βρείτε στο www.gameover.gr, στο άρθρο του Beatcast, είναι η πλήρης λίστα με τις κυκλοφορίες της εβδομάδας. Τίποτα, τίποτα, έτσι θα πάει ο Μάρτιος, παιδιά, αν δεν έχετε παρακολουθήσει δηλαδή, ενημερώνουμε ότι έτσι θα πάει. Ο Απρίλιος σηκώνει λίγο και ο Μάιος μετά, Ιούνιος, έχει τον Απρίλιο κάπως καλύτερα, έως αρκετά καλά, αλλά Μάιο και Ιούνιο είναι πολύ καλά τα πράγματα από κυκλοφορίες, θα υπάρχει ενδιαφέρον. Και παιδιά, Νικόλα Σάβα, από και η επικαιρότητα είναι σχεδόν αδιάφορη, μία μεγάλη είδηση αυτή την εβδομάδα. Έκλεισε το deal και πήρε και έγκριση και σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Microsoft Zenimax Media. Zenimax Media. Bethesda δηλαδή, έτσι. Ναι. Είναι και επίσημο. Και βγάλαν και ένα πολύ ωραίο και οφείλω να πω okay, είναι μαρκετινίστικα κόλπα αυτά, το ξέρω, χτυπάνε στο θυμικό κτλ. Αλλά το βίντεο που βγάλανε από την Bethesda ήταν πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν το είδατε, το τρέιλερ αυτό ότι... Ναι, το έδειξανε και στην... εισαγωγή είχαν χθες ένα βίντεο, μια συνάντηση ας πούμε, όλα τα κεφάλια της Bethesda, διαφόρων στούντιο, Phil Spencer και αυτά σε συζητήσεις, το δείξανε και πέρασαν εκεί και είπαν και διάφορα πράγματα. Μιλήσανε λίγο τώρα... περί αποκλειστικότητων και πώς θα πάει αυτό. Από όσα είδα, το είδα σαν λίγο διπλωματικά το πώς το αναφέρανε, λες και δεν θέλουν να πούνε ότι θα βγαίνουν πλέον τα παιχνίδια της Bethesda αποκλειστικά. Xbox. Γιατί είπανε ότι εννοείται, όταν ρωτήθηκε ο Phil Spencer για αυτό τη συμφωνία, είπε εννοείται ότι συμβόλαια έχουμε, ότι συμφωνίες έχει ήδη η Bethesda, θα τηρηθούν αυτές, δεν θα σπάσουν, όπως είναι το της Tango Game, πώς το λένε, το Ghost... Deathloop και το Tokyo Ghostwire, ναι. Ναι, αυτά τα δύο το είναι. Που είναι αποκλειστικά για ένα διάστημα τουλάχιστον για το PS5 και PS4 ή μόνο PS5. Νομίζω PS5 είναι, ναι. Νομίζω. Okay. Αλλά και όσα είναι legacy franchises, είπε, δηλαδή θα συνεχίσουν να τα υποστηρίζουν όλα αυτά που είναι. Τώρα το legacy, όπως το είπε, όπως το κατάλαβα εγώ, μπορείς να το εκλάβεις ότι παλιά franchises, και όταν λέμε παλιά εννοούμε και αυτά που βγήκαν πριν μερικούς μήνες, θα συνεχίζουν να τα υποστηρίζουν, εννοείται, για όλες τις κονσόλες, για όλα τα συστήματα που έχουν βγει ήδη. Αλλά το Legacy, ξέρω εγώ, μήπως εννοείται και ότι άμα βγει καινούριο Elder Scrolls θα βγει και σε άλλες κονσόλες, γιατί πάντα το είχαμε στο μυαλό μας ως multi-platform. Μπορεί. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα το πάει εντελώς αποκλειστικά, γιατί είπε, τόνισε κιόλας ότι εμείς θέλουμε να προσθέσουμε αξία, εννοείται, στο Game Pass και στους κατόχους του Xbox και όλα αυτά. Επομένως, νομίζω το λογικό είναι. Δεν αγόρασε ολόκληρη εταιρεία για να συνεχίζει να τα βγάζει multi-platform. Την αγόρασε και για να έχει ένα παραπάνω ατού για να πει ο άλλος θα μπει στην οικογένεια του, σε αυτό το οικοσύστημα, εν πάση περιπτώσει. Εξαρτάται. Εξαρτάται τι marketing plan έχουν κάνει. Αν τα έχουν βάλει κάτω και έχουν μετρήσει και έχουν πει τι μας συμφέρει, να πουλήσουμε σε μια κονσόλα που μπορεί να έχει 50 εκατομμύρια, 60, 80, 90 σε 5-6 χρόνια σε μια επιπλέον πλατφόρμα, ή να δώσουμε προστιθέμενη αξία και να τα πουλήσουμε εμείς αυτά, θα τα πουλήσουμε εμείς αυτά τα 50, 60, 80 στις δικές μας πλατφόρμες. Θα τα, νομίζω είναι νούμερα μόνο, μαθηματικά αυτά και οικονομικά. Αυτό θα ήταν και η λογική όμως και για τη Sony και για την Nintendo θα έπρεπε να ήταν τότε. Ας τα βγάλουμε. Αυτό δεν είπε ο Σάββας προηγουμένως τώρα για τη Sony, για τα PC Games, ότι όλοι σιγά σιγά αρχίζουν και... Ναι, αλλά δεν το κάνουν αυτό. Δεν θα βγάλουν στον ανταγωνιστή, αυτό θέλω να πω. Εννοείς... δηλαδή ότι τα franchise αυτά τα πήρε, αυτή την εταιρεία την πήρε για να βγάλει περισσότερο, για να οθήσει περισσότερο κόσμο στο... Εντάξει, μπορεί να έχει διαφορετικό σκεπτικό, γιατί η Microsoft Είναι πολλά τα franchise πρώτον, οπότε μπορεί να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση σε κάθε περίπτωση. Με δεδομένο, για παράδειγμα, ότι ένα επόμενο Elder Scrolls που πουλάει και στα ψυγεία και στα smart fridges μπορεί να πουλήσει τα κέρατά του και σε άλλες κονσόλες και πάντα να συνεχίσει να έχει αξία για την
για τη Microsoft, γιατί είναι ένα Elder Scrolls το οποίο θα μπορεί ο άλλος να παίξει στο Game Pass με τη μία. Ή μπορεί οπότε, να έχει έξτρα περιεχόμενο ούτε, exclusive. Ή έξτρα περιεχόμενο. Ούτε αφαιρείς, γιατί η αξία του παιχνιδιού για την Microsoft δεν θα είναι μόνο το γεγονός ότι θα παίζεις το παιχνίδι στο Series X ή στο PC, θα είναι ότι θα το παίζεις όντας συνδρομητής του Game Pass. Πολύ βασικό. Οπότε δεν χάνει έτσι την αξία του και είναι ένα σίγουρο παιχνίδι το οποίο θα πουλήσει εκατομμύρια και στις άλλες κονσόλες. Το Skyrim δεν σταμάτησε να πουλάει παρά δεν θυμάμαι πότε. Υπάρχουν άλλα παιχνίδια τα οποία ίσως να μην τα συμπεριφερθεί έτσι. Ένα επόμενο Doom για παράδειγμα ή το επόμενο Fallout, το Fallout 5. Ή μπορεί να σου κάνει και κάνα κολπάκι του τύπου Optimized for Xbox Consoles. Ξέρεις, αυτά μπορεί, μπορεί το κοινό, ας πούμε, οι φίλοι μέσα που μας βλέπουν να μην τσιμπάνε με τέτοια κολπάκια και αυτοκολλητάκια πάνω. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη μερίδα κόσμου που θα δει το Optimized ότι το Elder Scrolls 6, το 6 είναι τώρα που έρχεται, ποιο είναι το 5, ναι. Δεν θυμάμαι, είναι Optimized for Xbox Consoles, ότι τρέχει καλύτερα, ότι θα βρεις εδώ αυτό που δεν θα βρεις, ας πούμε, αν το παίξεις στο PS5 ή στο Switch, ξέρω εγώ, στο Switch Pro ή οπουδήποτε άλλο. Υπάρχουν τρόποι να τα κάνουν multi-platform, αλλά να έχουν και προστιθέμενη αξία. Νομίζω σε κάθε περίπτωση θα το εξετάζουν ως... Κάθε περίπτωση θα την εξετάζουν σαν ξεχωριστή. Ναι. Έτσι βλέπω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Φανόταν πέρα, αλλά... Okay. Θα δείξει το σπάγμα. Προστίθεται... λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα ποια από αυτά ήταν ήδη. Dishonored 1, μάλλον πλήρης έκδοση. Και Dishonored 2, ναι, Definitive Edition εννοείται. Ναι, ούτως ή άλλως η πλήρης κυκλοφορούσε στις προηγούμενες κονσόλες. Dishonored 2, Doom, Doom 2, Doom 64, Doom 3, Eternal, Fallout New Vegas 4, μπήκε και το 4. Καλά τα Doom θα είναι πλέον. Ποιο? Το Doom το σχέτο δεν μπήκε. Είναι ήδη δεν είναι, γι' αυτό νομίζω δεν το έχει. Το 2016. Ναι. Νομίζω δεν είναι. Δεν είναι νομίζω. Είναι. Νομίζω δεν είναι. Γιατί στη λίστα έχει και τώρα εντωμεταξύ που λέτε, που λέμε, κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση. Κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση. Έχουν περάσει 2-3 μέρες που ανακοίνωσε η id το Doom VR για το PlayStation 4. Δηλαδή αυτό είναι καινούριο, είναι καινούριο project. Δεν είναι το Deathloop. Όχι, θέλω να πω ότι δεν είναι το Deathloop και το Tokyo που είχαν κλειστεί ως συμφωνίες με τη Sony πριν γίνει η εξαγορά. Αυτό ανακοινώθηκε αφού ανήκει στη Microsoft η Bethesda. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε έγινε αυτή η συμφωνία με την Sony. Μπορεί τώρα να ανακοινώθηκε, μπορεί αυτοί να το είχαν πακέτο με άλλα. Γι' αυτό όταν λέει ότι θα τηρήσουμε συμβόλαια και συμφωνίες και λέγα σε αυτά, προφανώς δεν είμαστε θέση να ξέρουμε πόσο στο βάθος πηγαίνει. Μπορεί ήδη να κλείσανε άλλες συμφωνίες για το Elder Scrolls 7, λέω εγώ τώρα. Ναι, ναι, εντάξει, δεν το ξέρουμε. Αυτά, θέλω να πω όμως ότι ανακοινώθηκε τώρα αυτό όμως. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μπορεί να υπάρχουν στη σκαριά διάφορα που δεν τα ξέρουν και μπορεί να είναι χρόνια στις συμφωνίες. Ναι, ισχύει. Αυτό θα είναι multi-platform, γιατί ξέρουμε πως υπογράφονται αυτά όταν είναι ένα franchise τόσο ακουστό, μπορεί να γίνει και έτσι συμφωνία. Ότι... Είναι κάτι καινούριο για τη βιομηχανία αυτό, η αλήθεια είναι. Δεν είχαμε στο παρελθόν κάτι τέτοιο, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τέτοιου είδους publisher, γιατί πολλοί μένουν στο όνομα Bethesda, εντάξει, και βλέπω γενικά να γίνεται αυτό. Και βλέπω ότι επικεντρώνονται στο Elder Scrolls και το Fallout. Ενώ η Bethesda... αυτά είναι τα... Και οι ίδιοι βασικά το όνομα πουλάνε προφανώς, αλλά ουσιαστικά είναι η Zenimax η οποία, μαζί με την Bethesda, που πήγε στην Microsoft. Η Zenimax είναι σαν ομπρέλα, ναι, και από κάτω έχει όλα τα studios, Arcane, Indie κλπ. Είναι η Bethesda, η Indie, Tango, Gameworks, τον Evil Within, Machine Games, η Arcane. Πώς τη λένε, Zenimax Online, πώς είναι. Ναι, που τρέχει το Elder Scrolls Online. Ναι. Είναι τεράστια η εξαγορά και σαν μέγεθος οικονομικό και σαν αξία, γιατί πήρε πολλά δυνατά studios, αλλά τα νούμερα και το μεγάλο μέγεθος στην εξαγορά είναι Elder Scrolls Fallout. Αυτά είναι. Αυτά είναι που πουλάνε παντού. Τα μεγάλα χαρτιά, γι' αυτό, Νικόλα, δηλαδή το λέω σαν απάντηση στην απορία που λες ότι πολλοί λένε για το Elder Scrolls και τα λοιπά. Αυτά είναι τα παιχνίδια που πουλήσαν εκατομμύρια κομμάτια. Fallout 4, Fallout 3, Skyrim είναι που πουλάνε
σήμερα τώρα. Και για να μην το. Το λέω από την άποψη να μην το βλέπουμε κοινικά, γιατί υπάρχουν πολύ δυνατά στούντιο. Καλά, βέβαια. Εννοείται. Είναι... Ναι. Ναι, δεν το λέω για σένα. Γενικά εννοείται. Ναι. Απλά και η Ιντ έχει μεγάλη ιστορία και έχει πολύ δυνατούς τίτλους. Καλά, εννοείται, η Ιντ. Δεν φτάνει το Elder Scrolls, αλλά δεν είναι ότι τα υπόλοιπα στούντιο. Η Ιντ μπορεί να είναι λίγο. Πώς να το πω. Αργή τα τελευταία χρόνια και να μην είναι παραγωγική όπως ήταν κάποτε. Αλλά είναι ένα από τα πιο ιστορικά στούντιο στην ιστορία των video games, έτσι. Είναι η εταιρεία που έφτιαξε τα first person shooters. Είναι η εταιρεία των Doom. Και τον. Ναι, εντάξει τώρα. Και τον. Και τον Quake. Quake. Έτσι, ναι. Είναι η, ιστορία, η εταιρεία που έκανε την επανάσταση στα FPS και συνεχίζει και κάνει βήματα μπροστά στο FPS. Δηλαδή. Ναι, εντάξει τώρα. Δεν είναι μια εταιρεία πράγματα που δεν έχει μείνει στατική στην τεχνολογία. Και, την... και, και η μηχανή της. Και η μηχανή της. Έτσι, ναι. Και η μηχανή της. Ναι, ναι. Η E-Tech, αυτό που έκανε με την E-Tech 5, η 5 δεν είναι αυτή στο Doom Eternal. Νομίζω, ναι. Ναι, παιδιά, δεν είναι. Αυτό το πράγμα είναι... Στο PS4 και στο One τρέχουν με τα γραφικά αυτά σε 60 frames. Ναι, αυτό ναι, που... ναι. Ναι, πανηγυρίζουμε που τα βλέπουμε στο PS5 ας πούμε τώρα και τα κάνανε αυτοί πέρσι, έτσι, με το PS4 και το ταλέντο, One. Το ταλέντο που υπάρχει σε αυτήν την εταιρεία είναι ακριβώς αυτό. Γιατί και η Crytek, για παράδειγμα, είναι μια πολύ ισχυρή μηχανή γραφικών με φοβερά αποτελέσματα. Η CryEngine, ναι. Οπότε, CryEngine, αλλά όποτε πάει να τρέξει ένα παιχνίδι, εντάξει. Ναι. Είναι, θέλει, έχει ιστορία για να γίνει optimized καλά. Βλέπουμε την E-Tech. Φοβερά γραφικά, φοβερό βάθος, φοβερά frame rate, να γίνεται πανικός. Δεν έχουν κάνει καλή διανομή όμως. Δεν ξέρω ποια παιχνίδια αυτή τη στιγμή φτιάχνονται με την E-Tech 5. Εγώ δεν έχω ακούσει. Έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα στην Unreal και, και στις μικρότερες βεβαίως που είναι για indie, για μικρότερες παραγωγές. Και είναι κρίμα τέτοια μηχανή να μην χρησιμοποιείται. Τέλος πάντων, είπα και πριν ότι αυτά είναι πράγματα καινοφανή για τη βιομηχανία. Ένας platform holder να έχει πλέον ένα publisher τέτοιου βεληνικούς και με τέτοια studio, με τέτοια αξία από πίσω. Έτσι, οπότε το μέλλον είναι πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Τουλάχιστον θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά στη Microsoft. Παιχνίδια να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια στιγμή. Ναι. Καλά θα είναι. Αυτό. Λοιπόν, ναι. Τα καινούργια στούντιο που πήρε η Microsoft, τα πρώτα παιχνίδια που θα βγάλω θα είναι αποκλειστικά στο PlayStation, έτσι. Ναι. Ναι, όντως, το Deathloop ήταν το πρώτο που θα... Α, όχι, το πρώτο είναι το Doom 3 VR, τώρα, τέλος του μήνα. Τώρα δεν είναι αυτό. Νομίζω τώρα, ναι, το πρώτο Doom είναι όντως. Deathloop και μετά... Και μετά είναι το Deathloop, ναι, ναι. Το Doom 3 VR θα έχει πολύ πλάκα πάντως, πιστεύω. Θα σου πω, γιατί θα τον αναλάβω προσωπικά αυτό και θα σου πω. Είναι horror η φάση στο Doom 3 ούτως ή άλλως. Και είναι όλο μέσα, έτσι. Έχει και το Resurrection of Evil, τα έχει όλα μέσα. Και το Resurrection of Evil, ναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτά για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή βράδυ υπάρχει special stream classics. Θα κάνω εγώ, θα δείτε την ανακοίνωση. Πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Όλο αυτό που θέλω να κάνω δεν βγαίνει σε ένα επεισόδιο, αλλά τέλος πάντων θα το δείτε. Και την Τρίτη 10. Θα τη βρω την ημερομηνία που θα πάει. 16 του μήνα, 16 Μαρτίου, Τρίτη, 9 η ώρα το βράδυ, στο webcast. Τρίτο μέρος από το πολύ πλούσιο και πολύ ωραίο αφιέρωμα για την ιστορία των ταινιών τρόμου. Με καλεσμένο ξανά. Πιάσαμε 80's. Τρίτο μέρος από τα 5. Εγώ έλειπα την προηγούμενη φορά. Από τα 5, από τα 8. Θα αρχίσει να μιλάνε αυτοί. Θα υποθέτω θα είναι πάλι ο Γιώργος, έτσι. Ναι. Ο αδελφός του Σάβα Γιώργος Καζαδίδης. Και θα έχουμε και Ιταλικό κινηματογράφο. Γιατί το και Τζιάλο. Ωραία. Τζιάλο ή Τζιάλο. Τζιάλο, αποφασίστε, γιατί μου Τζιάλο, λέγατε. Κίτρινο πώς λέγεται. Τζιάλο. Λοιπόν, αυτά. Και μην ξεχνάτε δύο κανάλια, μπλε και κίτρινο. Subscribe και στα δύο. Αυτά. Και μην μου στεναχωριέστε, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, Σάβας, Νικόλας. Σάββας, Νικόλας, Γιώργος. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Γεια χαρά.